Καλησπέρα σα. Συνεχίζουμε τα βίντεο με θέμα τη χαοτική κρυπτογραφία εικόνα. Και το θέμα του σημερινού βίντεο αφορά τι επιθέσει αποκοπή ή παραποίηση ή τι επιθέσει θορύβου σε μια εικόνα. Λοιπόν, να θυμίσουμε σε όλου πω μιλάμε για συμμετρική κρυπτογραφία. Αυτό θα πει πω έχουμε ένα χαοτικό σύστημα στην πηγή μα και το χρησιμοποιούμε για να κρυπτογραφήσουμε κάποια πληροφορία. Βίντεο, ήχο, κείμενο, οτιδήποτε. Αλλά α πούμε εδώ ότι μιλάμε για εικόνα. Να το μεταδώσουμε από ένα δημόσιο κανάλι με ασφάλεια και μετά στο δέκτη θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο χαοτικό σύστημα με τα ίδια κλειδιά, δηλαδή οι ίδιε αρχικέ συνθήκε και τιμέ των παραμέτρων, για να αντιστρέψουμε τη διαδικασία και να πάρουμε πίσω το λεγόμενο plaintext, text. Το αρχικό μα δηλαδή ε, αρχείο. Οι πράξει που κάνουμε συνήθω εδώ πέρα έχουμε ξαναπεί είναι ουσιαστικά permutation και substitution. Το permutation είναι το ανακάτεμα των pixel, και αυτό το κάνουμε για να διασκορπίσουμε την πληροφορία μέσα στο κείμενο μέσα στο uh, plain text και μετά το substitution που είναι η αντικατάσταση όπου παίρνουμε κάθε ένα pixel και αντικαθιστούμε την τιμή του με μια άλλη τιμή. Έτσι και είναι, την πλήρη ασφάλεια. Στο προηγούμενο βίντεο λοιπόν έχουμε μιλήσει για το αν το ανακάτεμα μόνο των pixel είναι αρκετό για να μας εξασφαλίσει πλήρη κρυπτογράφηση και ασφάλεια. Ε, και είχαμε δείξει ότι ναι να μας προσφέρει ασφάλεια ενάντια σε κάποιες επιθέσεις, έτσι, το πιο το γυμνό μάτι. Έτσι, μια ανακατεμένη εικόνα δεν μπορούμε να την καταλάβουμε κοιτώντα την. Αλλά είχαμε δείξει ότι σε διάφορε άλλε επιθέσει, ιστόγραμμα για παράδειγμα, εντροπία κτλ., δεν μα δίνει ασφάλεια. Ε, γιατί το ιστόγραμμα, για παράδειγμα, τη ανακατεμένη εικόνα είναι ίδιο ε, με το ιστόγραμμα τη αρχική. Okay. Επομένω, χρειαζόμαστε και το substitution, την αντικατάσταση. Οπότε τώρα να απαντήσουμε στο ανάποδο ερώτημα. Ότι okay, αυτό το substitution είναι τόσο καλό. Δηλαδή, παίρνω κάθε πίξελ και αλλάζω την τιμή του. Ε, Μήπω δεν χρειάζεται καν το ανακάτεμα, δηλαδή, γιατί να μην κάνω substitution και να ξοδεύω χρόνο και να κάνω μια χαρά μόνο αυτή την πράξη να ξεμπερδέψω με την κρυπτογράφηση. Λοιπόν, το ανακάτεμα λοιπόν ε, ε, δίνει ε, ουσιαστικά ασφάλεια ενάντια σε ένα άλλο σύνολο επιθέσεων. Αυτέ οι επιθέσει έχουν να κάνουν με την απώλεια πληροφορία. Τι λέμε cropping attacks, δηλαδή επιθέσει ε, όπου έχουμε αποκοπή τη πληροφορία. Μπορεί να μην είναι απαραίτητη επίθεση να το κάνει κάποιο κακόβουλο, μπορεί να συμβεί απλά στην επικοινωνία του στο δημόσιο κανάλι. Επομένως, σκεφτείτε ότι έχουμε το κρυπτογραφημένο κείμενο, το κρυπτογραφημένο αρχείο, το μεταδίδουμε και κόβεται κάποια πληροφορία. Έτσι. Είτε από επίθεση, είτε κατά λάθο. Τι θα συμβεί αν δεν έχουμε κάνει ένα κάτεμα. Έτσι. Αν δεν έχουμε λοιπόν κάνει ένα κάτεμα στα πίξελ μας, αυτό που θα συμβεί εδώ πέρα είναι το εξή. Ότι όλο αυτό το μαύρο μπλοκ κομμάτι που έχω χάσει, δεν με εμποδίζει από το να εφαρμόσω τη διαδικασία τη αποκρυπτογράφηση, αλλά το κομμάτι που έχασα στην κρυπτογραφημένη εικόνα θα είναι και αυτό χαμένο στην αυθεντική εικόνα. Okay, βλέπετε δηλαδή ότι αυτό το μαύρο κομμάτι μεταφράζεται σε ένα μαύρο κομμάτι στην αποκρυπτογραφημένη εικόνα. Ό,τι πληροφορία δηλαδή είχα σε αυτό το σημείο, χάθηκε. Και αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν που συμβαίνει όταν δεν έχουμε κάνει ανακάταμα. Γιατί ό,τι πληροφορία υπήρχε εδώ μέσα, σε αυτό το μπλοκ, ήταν ακριβώ η πληροφορία που έπρεπε να λάβω για να το αυτό το κομμάτι τη εικόνα. Άρα, αν αυτό το κομμάτι τη εικόνα είναι σημαντικό, πάει το έχω. Έχασε όλη την πληροφορία που περιλαμβάνεται εκεί. Okay. Το κοτσάνι δηλαδή τη πιπεριά εδώ δεν φαίνεται καθόλου. Εδώ πέρα λοιπόν μα δίνει η λύση η τεχνική του ανακατέματο. Για να δούμε δηλαδή τι γίνεται. Ποια είναι η λογική. Πριν κρυπτογραφήσω λοιπόν την εικόνα, η λογική είναι να ανακατέψω όλα τα πίξελ. Άρα, για σκεφτείτε. Αυτό εδώ πέρα το μπλοκ που χάθηκε λοιπόν, εδώ πέρα παίρνω κάθε ένα πίξελ και το ανακατεύω, που σημαίνει ότι τα πίξελ που βρίσκονται εδώ πέρα, στην ανακατεμένη εικόνα δεν βρίσκονται σε αυτό το ίδιο σημείο, αλλά πλέον βρίσκονται σε ολόκληρη την εικόνα. Δηλαδή έχει διασκορπιστεί όλη η πληροφορία. Αντίστοιχα δηλαδή, στην κρυπτογραφημένη εικόνα, αυτό το κομμάτι δεν αντιστοιχεί εδώ πέρα στο πασινάκι. Το κρυπτογραφημένο κομμάτι αυτό περιλαμβάνει πίξελ τα οποία έχουν προκύψει μετά από ανακάτεμα. Δηλαδή τα πίξελ που βρίσκονται εδώ έχουν προέλθει από αυτά τα σημεία τη εικόνα, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από πουδήποτε. Και αφού τα ανακατέψαμε, από όλη αυτή την εικόνα, κάποια πίξελ κατέληξαν εδώ πέρα. Okay. Αυτό σημαίνει δηλαδή τι. Αυτό σημαίνει ότι αν στην κρυπτογραφημένη εικόνα, αυτό το μπλοκ που έχω σημειώσει από κοπή, τα πίξελ που περιλαμβάνει εκεί μέσα δεν είναι τα πίξελ που βρίσκονται στο πράσινο. Okay. Είναι πίξελ τα οποία βρίσκονται σε διάφορα σημεία του, του τη εικόνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί. Αν βρίσκονταν όλα από εδώ και τα χάναμε, με τη μία θα χάναμε όλο αυτό το μπλοκ, δεν θα το βλέπαμε. Αλλά εφόσον αυτά τα πίξελ βρίσκονται από διάφορα σημεία τη εικόνα, σημαίνει ότι αν αυτό το μπλοκ κοπεί, θα χάσω ένα-δύο πίξελ εδώ, δύο-τρία πίξελ εδώ, τρία-τέσσερα-πέντε-έξι, διάφορα πίξελ εδώ πέρα. Αυτό δεν θα με επηρεάσει όταν κοιτάω τη γενική εικόνα. Γιατί ουσιαστικά, σκεφτείτε το κιόλα, έχει μια εικόνα και την κοιτά και 200 απο εδώ Ουσιαστικά θα υπάρχει μια αλλίωση, αλλά κατά τα άλλα η εικόνα θα φαίνεται κανονικά. Και αυτή είναι η ασφάλεια που μα παρέχει το ανακάτεμα. Και θα το δείτε και στην πράξη, δηλαδή. Επομένω, αν δεν είχα κάνει ανακάτεμα, όταν χανόταν αυτό το μπλοκ, θα χανόταν όλο το μπλοκ στην αυθεντική μου εικόνα. Έχοντα κάνει όμω ανακάτεμα, το χαμένο μπλοκ αυτό αντιστοιχεί σε πίξελα από όλη την εικόνα. Επομένω, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βλέπετε ότι. Λέω δεν έχει χαθεί εδώ πέρα το μαύρο μπλοκ, δεν υπάρχει, γιατί τα χαμένα πίξελ ουσιαστικά ήταν, όπω βλέπετε εδώ πέρα, έτσι, ε, χαμένα πίξελ από όλη την εικόνα. Άρα ενώ η εικόνα έχει υποστεί συνολικά κάποια αλίωση, παρόλα αυτά το χαμένο κομμάτι φαίνεται κανονικά. Άρα βλέπετε ότι η αλίωση της πληροφορία έχει απλωθεί. Και ακριβώ επειδή έχει απλωθεί, είναι και πολύ μικρότερη τουλάχιστον στο γυμνό μας μάτι. Μπορούμε δηλαδή να ανακτήσουμε περισσότερη πληροφορία έτσι. Και αυτό μάλιστα συμβαίνει ακόμα και αν χαθεί μεγαλύτερο κομμάτι της εικόνας. Δηλαδή εδώ έχω, χάσει, έχω κόψει περισσότερη εικόνα, πάλι υπάρχει αλλίωση βέβαια, αλλά η ανακατασκευή είναι μια χαρά. Εδώ έχω κόψει τη μισή εικόνα, άρα σκεφτείτε ότι έχουμε 50% της πληροφορίας πλήρως χαμένη. Η ανακατασκευή πάλι είναι αλλιωμένη, αλλά λειτουργεί μια χαρά. Και ακόμα και αν έχω χάσει 75% της εικόνας, φυσικά η αλλίωση είναι τεράστια, αλλά βλέπετε ότι σε όλη την εικόνα τα σχήματα, τουλάχιστον των πιπεριών, φαίνονται. Άρα βλέπετε πόσο καλύτερο και πόσο χρήσιμο είναι το ανακάτεμα των πίξελ. Και αυτό βέβαια θα συμβεί όχι μόνο με επιθέσεις αποκοπής, αλλά και με επιθέσεις παραποίησης. Παραποίηση ουσιαστικά είναι, αυτό μόνο, είναι ουσιαστικά μόνο κακόβουλο, είναι όταν κάποιο έρχεται και παίρνει μια εικόνα και την αλλάζει. Δηλαδή προσέτει τη δικιά του πληροφορία. Βλέπετε εδώ δηλαδή, ε, έχουμε κόψει το ίδιο μπλοκ με πριν, αλλά δεν είναι μαύρο. Έχει έρθει κάποιο και έχει βάλει μια άλλη εικόνα μέσα. Ο αποτέλεσμα όμω είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή αυτή η εικόνα διασκορπάται κατά την αποκρυπτογράφηση ε, σε όλη την εικόνα μου, την αυθεντική, επομένως την αλλοιώνει, αλλά πάλι η πληροφορία φαίνεται. Και το ίδιο θα συμβεί αν κάνω αλλίωση και παραποίηση στο 50% της κρυπτογραφημένης πληροφορίας και ακόμη και στο 75% της κρυπτογραφημένης πληροφορίας, δηλαδή μόνο αυτά είναι τα αυθεντικά κρυπτογραφημένα πίξελ, πάλι προφανώς η αλλίωση είναι τεράστια γιατί έχω κόψει πάρα πολύ πληροφορία, αλλά τα γενικά σχήματα των εικόνων παρόλα αυτά φαίνονται κανονικότερα. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο χρήσιμο το ανακάτεμα. Έτσι. Και φυσικά να πω εδώ πέρα στο τέλο ότι πέρα από το ότι το ανακάτεμα μα προστατεύει από αυτέ τι δύο επιθέσει, γενικά αν έχουμε ανακάτεμα και αντικατάσταση μαζί, θα πρέπει να έχουμε και μια καλή αντίσταση σε θόρυβο. Φυσικά υπάρχουν πολλών είδη θόρυβοι. Ο Γκαουσιανό είναι πιο δύσκολο, αλλά αν έχει το λεγόμενο αλλατοπίπερο, το salt and pepper noise δηλαδή. Ε, στην κρυπτογραφημένη εικόνα, πάλι ίσως να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσεις χωρίς να χάσεις τρομερά πολύ πληροφορία. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις πολύ μεγάλη αλλίωση, θόρυβο salt and pepper, 30%, 50%, 75%, το αποτέλεσμα είναι ίδιο με πριν. Έτσι. Βλέπονται, φαίνονται γενικά σχετικά καλά τα σχήματα της εικόνας. Αυτό δεν έχει σχέση με το ανακάτεμα. Ε, σε αυτή την περίπτωση έχει σχέση με το ότι γενικά η κρυπτογραφία μπορεί να σε προστατέψει από κάποια μικρή αλλίωση ε, του κρυπτογραφημένου σήματο τουλάχιστον με τι μεθόδου που χρησιμοποιούμε εδώ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ανακάτεμα, έτσι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμο και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε και τα δύο βήματα στην κρυπτογραφία και όχι μόνο ένα από αυτά. Ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.